Συνέγινες μου, αδέρφια μου, πολεμιστές μου. Τώρα τελευταία γίνεται πολλής δώρος και λόγος για το Golden Accents. Πειράζει κάποιον το Golden Accents? Υπάρχει κάτι επικύψιμο στο Golden Accents? Πολλοί κάνουν χρήση ότι το Golden Access είναι το Plan B, το πλανήτη. Και αντεκείνε. Είναι το Plan B το δικό τους. Και βλέπετε ότι τελικά για να με κάνουν αντιπρόεδρο στο Golden Access γνωρίζουν οι ίδιοι ότι χωρίς τον Έλληνα, χωρίς το Ελλάνιο γένος δεν γίνεται τίποτα. Ναι, θα συμφωνήσω ότι το Golden Access είναι ένα παγκόσμιο κράτος, προσέξτε τι είπα, παγκόσμιο κράτος, σε 5 υπήρους, δεν έχει μόνο, έχει πάρα πολλά πράγματα το Golden Access, έχει κεντρική τράπεζα και το νόμισμά του είναι σε χρυσό. Θα συμφωνήσω ότι είναι πολύ μεγάλα ονόματα και αποστατικά ονόματα, αν το θέλετε. Και παιδιά δικά τους. Ναι, δεν είναι δικό μου. Βέβαια, και εδώ το μεγάλο ζητούμενο, γιατί να θέλουν τον κύριο Σόρα? Βεβαίως διατηρώ πολύ ιδιαίτερες σχέσεις με τον πρόεδρο και φιλικές σχέσεις με τον πρόεδρο του Golden Access αυτή τη στιγμή, ο οποίος με προεδρικό διάταγμα είμαι αντιπρόεδρος του Golden Access του Παγκόσμιου Κράτους, το οποίο έχει πάρα πολλά πράγματα από διαστημική τεχνολογία, από παγκόσμια αστυνομία, από παγκόσμια υγεία και πολλά άλλα πράγματα. Πόσο επιλήψιμο είναι αυτό? Αυτοί βλέπουν και με αναγνωρίζουν κάτι που δεν κάνουν οι δικοί μου, οι φίλοι μου, τα αδέρφια μου. Δεν συζητάμε για κάτι πρωτοτόσκυλα, γιφτοχαζάρους και προδότες που είναι δίπλα μας, μικρά ανθρωπίδια. Ακόμα και οι τεράστιοι του πλανήτη με έχουν αναγνωρίσει. Όχι μόνο ξέρουν ποιος είμαι, αλλά και αναγνωρισμένα. Το ότι διατηρούν μερικούς μπαμπούλες, μπας και μπορέσουν και τη βγάλουν καθαρή, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά πόσο επιλήψιμο είναι λοιπόν να είμαι αντιπρόεδρος? Και τι αυτό δεν βολεύει την Ελλήνων Συνέλευση? Οπότε τι πρέπει να πάρουμε, ένα γύφτα από το Άργος, ένα μπαράλιτο από κάπου αλλού και μια σφολιάτα να κάνουμε τι, λαζάντα? Ναι, ο πρόεδρος του πολιτικού φορέα είναι και αντιπρόεδρος του Golden Access. Και ρωτάω τώρα, ένας παγκόσμιος αντιπρόεδρος, ο παρά τον πρόεδρο, που αν πεθάνει ο πρόεδρος είναι και πρόεδρος του Golden Access, δεν αντιλαμβάνεστε ότι έχει ασυλία? Ή δεν το ξέρει κανένας αυτό? Είδατε εγώ ως Σόρας ο Αρτέμης να κάνω χρήση της ασυλίας του αντιπροέδρου, ο το παρά του πρόεδρου του παγκόσμιου κράτους, την ασυλία? Δεν φαντάζεστε γιατί δεν έχω κάνει χρήση της ασυλίας? Δεν βλέπετε όλη τη στρατηγική? Οπότε όλα αυτά τα προδοτικά σκυλιά που είναι ανάμεσά μας και λένε το κοντό τους, το μακρύ τους και το κάθε γελίο σενάριο, τι ακριβώς αποσκοπούνε? Ναι, όχι μόνο αυτό. Βεβαίως είμαι members του ΟΗΕ, με ρέγιστρα στον ΟΗΕ. Ρεγιστραρισμένος στον ΟΗΕ, με ειδικό certification, σε μεγάλη, όπως έχω πει, κοσμοανθρώπινη οργάνωση του ΟΗΕ, members του ΟΗΕ. Κάποια στιγμή στρατηγικά, όταν θέλω εγώ, θα σας δείξω λοιπόν πως ο Αρτέμης ως ώρας είναι members του ΟΗΕ, που σημαίνει μέλος του ΟΗΕ, με ρέγιστρα στον ΟΗΕ και πολλά άλλα πράγματα. Ή θα έπρεπε να ήμουν από το λαγκάδι, από ένα λαγκάδι, ένα γυφτό σπέρμα σαν αυτά που έρχονται γύρω γύρω και κοιτά να μας προδώσουν για να είναι ευχαριστημένος ο κάθε σκάτο προδότης μας? Άλλωστε εγώ το είχα πει παλιότερα. Θα έρθουν πράγματα. Γι' αυτό θα πρέπει να συστρατευτείτε, να ενωθείτε, να δώσετε όλη τη διάσταση του έθνους ώστε να εισπράξουμε αλλά και να εκτελέσουμε καλύτερα όλο το σχέδιο και τη στρατηγική που έχει χαραχτεί για εσάς και για όλο αυτό που έχω δημιουργήσει από την Ελλήνων Συνέλευση, τα Ελλάνια αξιακά πρωτόκολλα,
αλλά και την εγκαθίδρυση της Ελλήνων Πολιτείας. Ο κάθε σκύλος θα λέει τα δικά του, όσο τον βολεύει. Το τι θέλει να κάνει, ούτε ο ίδιος ξέρει. Θα τον πειράζουν όλα. Θα ήθελε βέβαια να είναι εγώ. Και το πρόβλημά τους αυτό είναι. Για να είναι αυτά τα άτομα και να γίνουν εγώ, θα πρέπει να μην υπάρχω εγώ. Δεν το βλέπετε πόσο εμφανή είναι? Αλλιώς τι πρόβλημα να έχουν να είναι αυτά στη θέση που πρέπει να είναι? Για σκεφτείτε το. Οπότε αφού δεν μπορούν να γίνουν εγώ ή αυτό που είμαι, αρκεί να μην υπάρχει αυτός. Γιατί δεν μπορούμε ποτέ να είμαστε σαν αυτόν. Μα δεν χρειάζεται να είσαι σαν εμένα. Βεβαίως δεν πρόκειται να πάρεις τίποτα ή δεν μπορείς να έρθεις να γίνεις σαν εμένα. Ούτε εγώ μπορώ να γίνω σαν εσένα. Δεν φαντάσου εγώ να γίνω καλοκαιρόπτος? Πώς είναι δυνατόν? Η Βίκη, η Βασίλης, η Νάση ή οτιδήποτε. Εγώ δεν επιθυμώ τη θέση καμιανός. Ούτε επιθυμώ να γίνω τίποτα άλλο αυτό που είμαι. Γιατί δεν μπορώ να είμαι τίποτα άλλο εκτός από αυτό που είμαι. Έχει μεγάλη σημασία να καταλάβετε λοιπόν ότι σχεδόν έχουν παραδοθεί. Μένει μόνο εσείς να κάνετε αυτό που πρέπει, να συστρατευτείτε. Σε μένα είναι ήδη παρεδομένοι. Όλοι. Και θα παραδοθούν όλοι. Όπως και αν είδατε, το bitcoin, για κοιτάξτε πότε έκανε την εμφάνισή του και έρχεται να πουλιέται ελεύθερα στην Ελλάδα. Να πούμε ότι το bitcoin είναι ένα νόμισμα. Νόμισμα δεν είναι. Είναι ένα ηλεκτρονικό αξιόγραφο, χρεόγραφο θα έλεγα, γιατί χρέος έχει μέσα, δεν έχει τίποτα αξίας μέσα. Είναι ένα νόμισμα που το έχουν δημιουργήσει οι Rothschild με τους μηχανισμούς του. Τίποτα δεν γίνεται, το τρέχουν μόνοι τους. Ανεβαίνει, φουσκώνει, ξεφουσκώνει, που σημαίνει ότι δεν έχει αξία σταθερή, που σημαίνει ότι γουστάρουν να κάνουν. Φυσικά δεν έχει πάει καλά. Οι μόνοι που αγοράζουν bitcoin είναι κανένας ναρκοτέμπορος, πρεζέμπορος από CIA, κανένας πράκτορας, κανένας τέτοιος γύφτος είναι που νομίζω ότι έχει λεφτά, αλλά δεν μπορεί να τα φάει γιατί τα κρύβει σε κάποια τράπεζα, πάλι τον ίδιο των αφεντικών του, και κάποια στιγμή είναι σκοτωμένο κάπου, το ζαβό, και ξαναμένουν πάλι σε ανακύκλωση όλα αυτά τα χρήματα που καταχράστηκε, που πούλησε την πρέζα του, που νομίζω ότι κάτι έκανε το βλάμενο. Και στο τέλος έχει μείνει ένα αποτέλεσμα στον πλανήτη, γι' αυτό και ο πλανήτης πηγαίνει τόσο χάλια που πηγαίνει. Το bitcoin είναι τίποτα. Δεν έχει καμία αξία. Πλάκα κάνουν ακόμα, αλλά βέβαια η αλήθεια είναι ότι ο πλανήτης θα εκραγεί οικονομικά, δεν αντέχει, είναι ένα φουσκωμένο μπαλόνι, το οποίο δεν έχει πραγματική αξία μέσα του, έχουν τρέξει σε διαδικασίες και σε leverage τα οποία δεν έχουν καμία αξία. Δεν έχουν καμία αξία όλος αυτός ο όγκος των συναλλαγών. Είναι φούμαρο, άμα το θέλετε, και φυσικά δεν έχει εκδοθεί από πραγματικά assets, από πραγματικές εγγυήσεις. Εδώ είναι ένα μεγάλο κομμάτι που πρέπει να κάτσουμε να το συζητήσουμε κάποια στιγμή, το οποίο θα δείξουμε και το δικό μας, το πώς θα εκτελέσουμε το δικό μας νόμισμα. Και είναι κοντά οι ώρες του χρηματόγραφου. Χρηματόγραφο, να ξεκινήσουμε για τα χρέη. Να ξεκινήσουμε να πιέσουμε όλο το παγκόσμιο καθεστώς και θα του τεινάξουμε τα πέταλα και τα μελίγκια στον αέρα και θα πάνε όλοι στο διάολο. Μετά από λίγο όμως θα γίνει τρόπος συναλλαγής. Δεν είναι τίποτα για μας να βάλουμε τρόπος συναλλαγής, αρκεί να μαζευτεί το έθνος. Και θα καταλάβετε τι σημαίνει πλούτος, αλλά και πώς θα σκοτώσεις τον παγκόσμιο κτίνος που είναι σχεδόν μισοπεθαμένο. Έτοιμο είναι. Λίγο άμα το τρυπήσεις, θα σκάσει. Αυτό που έχει το παγκόσμιο καθεστώς, λέω καθεστώς για να μην λέω ονόματα, γιατί μπορώ να λέω χιλιάδες ονόματα, αυτό που μπορεί να κάνει τώρα, είναι μόνο να έρθει να του αγοράσω τα χρέη για να γίνει όλο αυτό το ποσό στον πλανήτη, το οποίο είναι μία φούσκα, να την κάνω πραγματική. Αυτό το μαγικό μπορώ να το κάνω μόνο εγώ. Και μόνο η Ελλάδα η γόνη. Έτσι όπως είναι η κατάσταση σήμερα. Χωρίς να θέλω να δώσω πρόκταση παραπάνω. Άρα, όλο το χρέος στο πλανήτη, όλο, θα πρέπει τώρα
να μπει σε μια διαδικασία και να αγοραστεί και να ανταλλαχθεί με πραγματικό νόμισμα χρυσού, άσεντς και αξίων. Με πραγματικό, γιατί αυτό που κινείται τώρα δεν είναι πραγματικό. Είναι πλασματικό, είναι γεγείο και δεν ανήκει σε κανέναν. Ουσιαστικά δεν έχει ονοματεπώνυμο και το οποίο δυναστεύει τους πάντες. Αυτό θα μπαίνει σιγά σιγά, τουλάχιστον να ξεκινήσουμε με 20 χώρες, μετά με 30, σε ένα παγκόσμιο νόμισμα, το οποίο όλο αυτό, όλος αυτός ο μηχανισμός, θα κάθεται μόνο σε Έλληνες, σε ελάνιο πλούτο και θα πρέπει να περάσει από μένα, τον Αρτέμι το Σώρα. Θυμηθείτε αυτό που σας λέω. Αυτό ήδη έχει σχεδιαστεί, το ότι καθυστερεί, μην έρθει ο μπαμπούλας και μας κάνει νταντά. Τον μπαμπούλα θα τον κάνω σκόνη, τα ζαβά θα πρέπει να κάτσουν στα ίσα τους και θα πρέπει να εκτελέσουν. Αν δεν εκτελέσουν, θα εκραγεί όλο το σύστημα, το οποίο δεν αντέχει άλλο. Το bitcoin, ουσιαστικά, το βάλανε τώρα και το πουλάνε στα ΕΛΤΑ. Ακούστε τα ΕΛΤΑ, τα ΕΛΤΑ. Είναι πάλι των ίδιων δανειστών, γι' αυτό πάνε στα ΕΛΤΑ. Τέλος πάντων, το bitcoin είναι ακριβώς τώρα που είπα θα βγάλω χρηματόγραφο, έρχεται το bitcoin να το πουλάνε στην Ελλάδα. Ποιος θα αγοράσει ρε αυτή την ηλικιότητα? Μόνο κανένας πρεζέμπορας, κανένας κλέφτης, κανένας πολιτικός να αγοράσει αυτή τη βλακεία. Και όταν θα πάνε λοιπόν, γιατί δεν έχει και ποθενέσχες, το έχουν χτίσει λοιπόν στον πλανήτη. Τίποτα δεν έχει μέσα, ό,τι γουστεύουν να κάνουν. Σήμερα έχεις 10 εκατομμύρια και αύριο είσαι ένα. Τι θα τους κάνεις, δαντά? Και ποιο θα αναστήσει? Μια ιδιωτική εταιρεία είναι. Δεν είναι τίποτα, αυτό είναι σκουπίδι. Το χρηματόγραφο θα είναι κρατικό και θα έχει μέσα πιστοποιημένη αξία. Από εκεί που βγαίνει το bitcoin δεν έχει καμία αξία, δεν έχει τίποτα. Είναι κάτι γελοί υπάνθρωποι που νομίζουν ότι έχουν οικονομία στα χέρια τους. Αυτά στον πλανήτη τελειώσανε. Τώρα είμαστε εμείς. Και από τότε που ήρθαμε εμείς όλα αυτά τελειώσανε. Θα ξαναμπούν σε ρότα και σε τροχιά πραγματική, όπου θα πρέπει να αγοράσουμε για να μην σπάσει ο πλανήτης όλα τους τα χρέη. Που σημαίνει όταν αγοράζεις όλο το χρέος, το ανύπαρτο, εσωκλεί και ό,τι έχει μέσα ο πλανήτης. Και θα κάνουμε το ταμείο μας. Αυτό έχει δρομολογηθεί και έχει καθυστερήσει. Γιατί εσείς έχετε καθυστερήσει παραπάνω από αυτούς. Αυτοί συμβαδίζουν σύμφωνα με το αν θα ενωθείτε εσείς και τι ακριβώς θα γίνει. Σας φαίνεται περίεργο? Να μην σας φαίνεται. Η ένωσή σας και η καθυστέρησή σας έχουν καθυστερήσει αυτοί να εκτελέσουν. Οι αποφάσεις δικές σας, οι επιλογές δικές σας. Από εσάς εξαρτάται όλα. Ας σας φαίνεται περίεργο. Συμβαδίζουν όλα μαζί. Ενωθείτε το συντομότερο. Τα άλλα αφήστε τα στο μηχανισμό. Αυτό είναι η δουλειά μου. Αυτή είναι η εργασία μου. Αυτή ήρθα να κάνω. Εσείς μόνο ενωθείτε. Τα άλλα όλα. Θα πάρετε ό,τι θέλετε. Θα πάρετε όσο αντέχετε. Θα μάθετε όσο θέλετε. Θα πιείτε, θα φάτε. Θα μεγαλουργήσετε και θα ανελιχτείτε όσο μπορείτε. Όλα είναι για σας αυτή τη φορά. Δώρα που έρχονται. Πάρτε τα. Δικά σας είναι. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς.